Σας καλωσορίζω σε ένα νέο βίντεο από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Σήμερα θα εξετάσουμε τρία σενάρια καταστροφής και πώς βγαίνουμε από αυτά νικητές ή τουλάχιστον όχι τόσο ιτημένοι. Σενάριο πρώτο. Ύστερα από εξαντλητική έρευνα ανάμεσα σε δεκάδες εθέρια έλαια ή αρώματα για σαπούνι, καταλήξατε στο εκπληκτικό, μοναδικό, υπέροχο άρωμα που δεν επιταχύνει το ίχνος. Ή τουλάχιστον έτσι σας είπαν. Δεύτερο σενάριο. Αποφασίσατε σε μία συνταγή που μέχρι πρότινος δούλευε καλά και συμπεριφερόταν άψογα να βάλετε ένα καινούριο πρόσθετο. Και έρχεται η ώρα η κακή από φράδα μέρα και ενώ η σαπουνόμαζά σας ξεκίνησε λεπτόρευστη, με το που πέφτει το άρωμα ή το πρόσθετο, κοκαλώνει σαν μπετόν αρμέ. Για το συγκεκριμένο βίντεο, χρησιμοποίησα άρωμα που γνωρίζω ότι επιταχύνει το ίχνος και επιπλέον επηρεάζει το χρώμα, για να δείτε τι σημαίνει η κάθε περίπτωση στην πράξη. Αρχικά, σταματάτε ό,τι κάνετε και παίρνετε μια βαθιά ανάσα. Είμαι σίγουρη ότι σε αυτή τη φάση το μυαλό σας γυροφέρνει σε δύο ζωφερές επιλογές. Η μία, να πάρετε αυτόν τον στόκο με το κουτάλι και να τον βάλετε όπως το καλούπι. Και η άλλη είναι να κάνετε την καρδιά σας όσο πέτρα έγινε η σαπουνόμαζα και να την πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Η πρώτη επιλογή έχει τα εξής δύο πολύ βασικά μειονεκτήματα. Το ένα είναι το σαπούνι σας θα έχει κενά και τρύπες, γιατί δεν θα μπορέσετε να το ζουλήξετε με επιτυχία μες στο καλούπι. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι επειδή δεν πρόλαβε να ανακατευθεί καλά το εθέριο έλαιο ή το άρωμα με τη σαπουνόμαζα, μετά από μερικά λεπτά στο καλούπι, το σαπούνι σας θα αρχίσει να υδρώνει. Αν πριν κοκαλώσει η σαπουνόμαζα είχατε προλάβει να ανακατέψετε καλά τα λάδια σας με τη σόδα, τότε αυτός ο υδρότας θα είναι μόνο άρωμα. Έλα όμως που αν δεν προλάβατε να ανακατέψετε καλά τα λάδια, ο υδρότας αυτός μπορεί να περιέχει και λάδια. Αν πάρουμε το αισιόδοξο ενδεχόμενο, αυτός ο υδρότας θα απορροφηθεί σιγά σιγά μόνος του καθώς θα προχωράει η διαδικασία της σαπουνοποίησης. Υπάρχει όμως και το κακό ενδεχόμενο που λέει ότι δεν θα απορροφηθεί και καθώς προχωράει η διαδικασία της σαπουνοποίησης, το σαπούνι όχι μόνο θα εμφανίσει πορτοκαλί κυλίδες, αλλά θα είναι και ιδιαίτερα καυστικό. Την επιλογή να το πετάξετε δεν τη συζητώ καν. Κρυμακιάδικο παράπονο μεγάλο. Και εδώ φτάνουμε στο τρίτο σενάριο καταστροφής. Πες ότι όλα πήγαν καλά, ίχνος ok. Η σαπουνόμαζα αναπαύεται ωραία και καλά στο καλούπι και μετά από μία ώρα συνειδητοποιείτε ότι ξεχάσατε να βάλετε κάποιο λάδι. Και τώρα έρχεται λοιπόν το Lella's, εγώ δηλαδή, και σας λέει «Έχετε χάσει τη μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο». Η σαπουνόμαζα σώζεται και στις τρεις περιπτώσεις. Πώς? Με τη βοήθεια της θερμής μεθόδου. Με τη θερμή μέθοδο επιταχύνουμε τη διαδικασία της σαπουνοποίησης, ώστε να ρουφήξει γρήγορα τα σκόρπια λάδια και αποκτάμε μία σαπουνόμαζα που δουλεύεται πιο εύκολα. Αρπάξτε την κατσαρόλα σας και βάλτε αυτό το κακοφορμισμένο σύχαμα μέσα. Εγώ που είχα δύο χρώματα έβαλα στη μία άκρη το ένα, στην άλλη το άλλο. Αν δεν έχετε προλάβει να βάλετε χρώμα, θα σας πρότεινα να το ξεχάσετε, γιατί δεν θα ανακατευτεί καλά και μπορεί να βγει λίγο ασχημούλη. Για το τρίτο σενάριο, αφού βάλετε τη σαπουνόμαζα στην κατσαρόλα, περιχύνετε από πάνω το λάδι που ξεχάσατε να προσθέσετε. Καλύπτετε την κατσαρόλα με μεμβράνη φαγητού και την βάζετε στο ένα σε μάτι με πολλές σκάλες. Κάθε τόσο να μετράτε τη θερμοκρασία της σαπουνόμαζας. Θέλουμε να είναι μεταξύ 70 και 75 βαθμούς Κελσίου. Σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνάμε τους 80 βαθμούς, γιατί η σαπουνόμαζα θα φουσκώσει και θα σκάσει. Κανονικά θα πρέπει να την αφήσουμε έτσι καλυμμένη για μία ώρα, για να μην χαθεί η υγρασία και στεγνώσει το σαπούνι. Στην πράξη όμως έχω διαπιστώσει ότι αν δεν την ανακατεύω, κοκαλώνει πάνω-πάνω και αρπάζει από κάτω. Ειδικά για το σενάριο 3, πρέπει κάθε 10 λεπτά να την ανακατεύετε καλά, για να αφομοιωθεί το λάδι. Για το σενάριο 1 και 2, αρκεί ανακάτεμα κάθε 20 λεπτά. Αφού περάσει μία ώρα, η σαπουνόμαζά σας θα είναι σε ωραιότατο στάδιο τζελ και έτοιμη να μπει στο καλούπι. Αν έχετε χρώματα όπως και εγώ, ανακατεύετε με μία ξύλινη κουτάλα για να βγάλετε ένα σχεδιάκι. Καλύπτετε πάλι την σαπουνόμαζα με μεμβράνη φαγητού και πιέζετε καλά παντού για να γεμίσει το καλούπι χωρίς κενά. Την επόμενη μέρα το σαπούνι σας θα είναι έτοιμο για κόψιμο. Και το καλύτερο, επειδή ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τη θερμή μέθοδο, θα είναι έτοιμο για χρήση σε μία εβδομάδα. Μπορεί να μην είναι το ωραιότερο σαπούνι του κόσμου, αλλά είναι ένα σαπουνάκι που το σώσατε από βέβαιο χαμό και δεν πήγαν στράφη τα υλικά. Αυτό από μόνο του αξίζει 1000 μπράβο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγές σας.